Υπάρχει και η ευαίσθητη έτσι, πλευρά μας και θα πάμε σε ένα θέμα που μας αρέσει πάρα πολύ. Ουσιαστική πλευρά. Ουσιαστική πλευρά. Ναι. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Καλογερά, ο οποίος βρίσκεται στο Μαρούσι μαζί με την κυρία Ελευθερία Μπούρδη. Να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας. Η κυρία Μπούρδη είναι η μαμά παιδιού, το οποίο πάλεψε και κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Τον παιδικό καρκίνο. Τον παιδικό καρκίνο. Πρόσφατα είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Ναι. Και είδαμε και φωτογραφίες και πλάνα από την υποδοχή οικογενειών με παιδιά που πολέμησαν τον καρκίνο μαζί με τις οικογένειές τους. Και έγιναν δεκτές οι οικογένειες αυτές από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ένας αγώνας. Εδώ βλέπουμε τα σχετικά πλάνα. Κυρία Τριφωνίδου, είναι η πρόεδρος Φλόγας μαζί με αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά τώρα θέλω να σας πω ότι είναι καλά, έχουν δώσει τον αγώνα. Τα ίδια, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, οι οποίοι τήρησαν τα πρωτόκολλα, οι γονείς, οι συγγενείς. Είναι παιδιά ήρωες, θέλω να σας πω, νικητές. Είναι παιδιά τα οποία θα έχουν μια ζωή φυσιολογική όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά έχουν δώσει μια τεράστια μάχη. Τα βλέπετε εδώ να εισέρχονται στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω να σας πω ότι ο αγώνας τους ήταν ένας αγώνας δύσκολος. Το πίστεψαν, τα κατάφεραν. Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, τα παιδιά σε αυτό το σημείο και την κυρία Τριφωνίδου βεβαίως. Η ψυχή της Φλόγας, ένας άνθρωπος που ανιδιωτελώς βρίσκεται κοντά στις οικογένειες και στα παιδιά. Όπως και το χαμόγελο του παιδιού και ένα τεράστιο ευχαριστώ από μένα, επειδή τους έχω ζήσει να βρίσκονται κοντά στα παιδιά και σε μια σειρά από ανθρώπους που δεν θα πω τα ονόματά τους, πολύ σοβαρούς καλλιτέχνες της πρώτης γραμμής που σηκώνουν ακόμα και τώρα το τηλέφωνο και βρίσκονται κοντά στα παιδιά αυτά όταν θέλουν να τους δουν, έτσι, ποδοσφαιριστές, άνθρωποι της επίσημοι, διάσημοι του ελληνικού χώρου. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Καλογεράς είναι εδώ μαζί μας. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε με την κυρία Ελευθερία Μπούρδη, που είχατε έτσι μια συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, μαζί με τον μικρό Αντώνη, το γιο σας. Ναι, πείτε ακριβώς. Μας λίγο γι' αυτό. Ήταν μια συνάντηση, η οποία η κυρία Σακελαροπούλου ήταν πάρα πολύ οικία μεταξύ μας. Νιώσαμε πολύ καλά, νιώσαμε πολύ οικία, μας έκανε ερωτήσεις, μίλησε και σε προσωπικό επίπεδο ότι όλοι κάποια στιγμή στην οικογένειά μας έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Νιώσαμε πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μπούρδη, ο Αντώνης από ποια μορφή καρκίνου έπασχε? Είχε σάρκωμα Γιούιν και εξωσκελετικό. Διαγνώστηκε όταν ήταν ενός. Ενός. Και τώρα πόσο είναι? Έχουμε ξεπεράσει και βιώνουμε την απόλυτη ευτυχία. Σαφώς. Είναι τριών τώρα. Τριών. Ήμασταν στο Ελπίδα, στο ΤΑΟ, με τον κύριο Παπαδάκη για ένα χρόνο. Μεταφερθήκαμε στη Γερμανία, κάναμε ακτινοβολίες και τώρα φυσικά είμαστε μια χαρά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Παπαδάκη, αιματολόγος, ογκολόγος, παιδίατρος πάνω απ' όλα και ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Να το πούμε εδώ από την εκπομπή και σε όλο το προσωπικό. Ακριβώς, και τμήματος, σε όλη την ομάδα του. Όλη η ομάδα, στο τμήμα αιματολογίας, ομολογίας. Όλοι ήμασταν δίπλα μας, όπως επίσης και στη Φλόγα. Βέβαια. Που μέσω Φλόγας, βέβαια, πήγαμε στην κυρία Σακελαροπούλου. Μέσω Φλόγας ήμασταν καλεσμένοι. Που είχαμε μια γενικότερα συμπαράσταση και έχουμε και ψυχολόγο στο Ελπίδα από τη Φλόγα. Έχουμε πάρα πολλά. Και είχαμε νοσηλεία στο σπίτι, γιατί εμείς μένουμε Αττική, οπότε δεν χρειάστηκε να μείνουμε στον ξενώνα της Φλόγας. Μέναμε εδώ. Αλλά κυρία Μπούρδη, γενικότερα είχαμε μία συμπαράσταση. Είναι πολύ σοβαρό το έργο τους. Βέβαια, κανείς δεν είναι στη θέση σου. Κανένας δεν είναι στη θέση, ακριβώς. Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα στους γονείς που μας βλέπουν και δεν θα μπλέξουν ποτέ με αυτή την ιστορία, με τον παιδικό καρκίνο, αλλά και σε αυτούς τους γονείς που μας βλέπουν και ενδεχομένως να τύχει στην οικογένεια. Συμβαίνει, είναι γύρω στις 150 οικογένειες Ελλήνων που μπορεί να συμβεί. Και να τους πούμε ότι ο παιδικός καρκίνος είναι ιάσιμος, θεραπεύεται. Είναι ιάσιμος, θεραπεύεται. Βασικά στις μητέρες που δεν θα συναντήσουν ποτέ αυτό το πρόβλημα, βασικά εύχομαι να μην δει κανείς άνθρωπος αυτή την μπλε καρέκλα του ογκολογικού. Κανείς άνθρωπος.
Και στις μητέρες που το βιώνουν τώρα, τι να σας πω, δεν ξέρω τι να πω. Υπομονή. Κυρία Μπούρδη, ο Αντώνης ήταν... Υπομονή και να προσεύχονται, μόνο αυτό. Έτσι. Ο Αντώνης ήταν πολύ μικρούλης. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Το παιδί σας, λέω, ήταν πολύ μικρούλης, ναι, όταν διαγνώστηκε. Το θετικό, το θετικό του θέματος... Ναι. Το θετικό του θέματος είναι, συγγνώμη κιόλας, είναι ότι δεν καταλαβαίνει, δεν θυμάται. Δεν θυμάται ούτε τη Γερμανία, ούτε τίποτα. Δεν θυμάται πολλά πράγματα και αυτό είναι το θετικό του θέματος. Τώρα που μεγαλώνει... οτιδήποτε από αυτά που πέρασε. Τώρα που μεγαλώνει, είναι κάτι το οποίο θέλετε να του εξηγήσετε, να του το περιγράψετε, να του πείτε τι είναι αυτό το οποίο πέρασε. Και ας μην έχει μνήμες, είναι κάτι το οποίο έχετε αποφασίσει ότι θα το κουβεντιάσετε μαζί του. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή σίγουρα θα το κουβεντιάσω, διότι πλέον έχει πάψει να λειτουργεί σαν ταμπού αυτό και το γεγονός είναι ότι πλέον είναι ένα επίτευγμα, είναι ο ήρωας. Από τον Αντώνη πήραμε δύναμη. Οπότε σαφέστατα κάποια στιγμή, στον κατάλληλο τόπο και χρόνο, θα του το εξηγήσω. Ναι. Εσείς, η στήριξη που ζητήσατε αρχικώς όταν διαπιστώσατε τι ακριβώς συμβαίνει στο παιδί, πού απευθυνθήκατε? Αν είχατε τη στήριξη που θα θέλατε από το πρώτο στάδιο, από την πρώτη στιγμή που σας ενημέρωσαν οι γιατροί ότι... Τη στήριξη την είχαμε ούτως ή άλλως, γενικότερα και από τους γιατρούς μας. Και από όλους, όχι, δεν θα βγει. Και από τους γιατρούς μας και... Ναι, κύριε Αντώνη. Και είμαστε έξω και γι' αυτό με αναζητά αυτή τη στιγμή. Είχαμε στήριξη. Τι λέει ο Αντώνης. Δώσε το μικρόφωνο, μαμά, δώσε το μικρόφωνο να μας πει ο Αντώνης. Τι θέλει. Αφήστε, είναι λίγο τώρα αυτή τη στιγμή. Αγάπη μου, κουκλί μου. Σε τέτοιο. Ναι. Θα μπορούσα ίσως να δώσω το μικρόφωνο. Βεβαίως. Να πάρετε το παιδί. Πάρτε το παιδί. Έλα, Αντώνη. Όχι, δεν θα θέλετε. Θέλετε να πείτε τι θα γίνετε όταν μεγαλώσετε? Μπαμπαμπαμ. Ορίστε. Τι θα γίνει? Θα γίνει Spider-Man, όπως κάνει. Spider-Man, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι μικρός ήρωας τώρα, θα γίνει μεγάλος ήρωας μεγαλώνοντας. Να είναι ευτυχισμένος. Ό,τι και να κάνει, να είναι ευτυχισμένος. Ακριβώς. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, εσάς, να πούμε και πάλι τα καλύτερα σε όλους όσοι εργάζονται στο Τμήμα Αιματολογίας Ογκολογίας, στον κύριο Παπαδάκη και στην υπόλοιπη ομάδα, στην κυρία Τρυφωνίδου, στη Φλόγα. Ακριβώς, τα καλύτερα, καλή υπομονή τα καλύτερα. Έχουν οι γιατροί μας. Έτσι. Και από τη Φλόγα, η κυρία Τρυφωνίδη. Έτσι, βέβαια. Όλοι να έχουν υπομονή. Να είστε πάντα καλά, να στέλνετε μηνύματα και στις υπόλοιπες οικογένειες που το χρειάζονται. Και να αφιερώσουμε αυτή τη σύνδεσή μας στον Αντρέα, στον Προκόπη, στον Μάριο, στον Λουκά, στην Ζωή, στον Τάκη, στη Μαρία, σε όλα αυτά τα παιδιά, τους μικρούς ήρωες που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.